Μετά όμως θέλω να σου πω ότι μας τρόμαξε. Και εμένα και εκείνον. Έγινε κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, Δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Εμένα ίσως με τρόμαξε περισσότερο. Εγώ γυρνώντας στο σπίτι μου είχα 3 παιδιά. Στο να διαβάζεις κάθε εβδομάδα μία μυθοπλασία. Ότι είμαι έγκυος, ότι χωρίζω, ότι παντρεύομαι, ότι μένω εκεί, ότι μένω εδώ, ότι μένω παραπέρα. Είχα ένα παιδί και συνεχίζω και έχω στο σχολείο, το οποίο κάθε μέρα έρχονταν και μου έκανε κάποιες ερωτήσεις. Αυτό μπορείς μέχρι ενός σημείου να το ορίσεις, μετά αρχίζει και σε ενοχλεί. Επίσης, βλέπεις ότι πλέον πάρα πολύ αφαίρετα ο κόσμος βγαίνει σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και λέει οτιδήποτε μπορεί να πει εύκολα στο σαλόνι του. Δεν είναι έτσι το δημόσιο βήμα. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και έχουν ξεφύγει ειδικά σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή κάποιων ανθρώπων. Εγώ δεν έχω κρυφτεί ποτέ. Δεν έχω βγει να παρουσιάσω επίσης και να εκμεταλλευτώ ποτέ την προσωπική μου ζωή. Αλλά όλο αυτό ήταν πολύ γρήγορο, πολύ έντονο. Οπότε υπήρξε μια περίοδος που θέλαμε και οι δύο να πάρουμε απόσταση. Για να σκεφτούμε αν αυτό το οποίο συμβαίνει με τέτοια ταχύτητα είναι αυτό που οι δύο και οι δυο μας θέλουμε με ωριμότητα και συνειδητότητα. Και αφού πέρασε αυτή η περίοδος... Άρα ουσιαστικά αυτή η περίοδος όντως υπήρξε. Ναι, γιατί ξέρεις, βλέποντας ξαφνικά την αναγγελία Βεβαίως του γάμου υπήρξε. Σας, πολλοί είπαν ότι τελικά μήπως δεν είχε χωρίσει ποτέ το ζευγάρι, αλλά ήταν ένας επικοινωνιακός, αν θες, τρόπος για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν λίγο περισσότερη ιδιωτικότητα, μέχρι να κερδίσει λίγο χρόνο αυτή η σχέση. Άρα υπήρξε αυτή η περίοδος. Υπήρξε και ήταν πολύ συνειδητά επίσης να αποφασίσουμε να είναι κρυφό, να μην το γνωρίζει κανείς. Παρά μόνο ένα ζευγάρι, οι οποίοι θα μας παντρέψουν κιόλας. Αυτό ήταν εύκολο. Όχι, καθόλου εύκολα, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα. Γιατί? Εκείνους τους 4 μήνες γελάσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή? Είχε πλάκα. Ήταν... Είναι ωραίο τελικά να κρύβεσαι. Έχει και αυτό τη γοητεία του. Ζούσατε τη ζωή σας, δηλαδή, προσπαθώντας όμως να το προστατεύσετε. Ναι. Ενώ θα μπορούσε ουσιαστικά να μας φέρει σε ρήξη αυτό, να υπάρχει ένταση, αυτό θεωρώ ότι μας ένωσε περισσότερο.